Οι ελλείψεις στα νοσοκομεία τέθηκαν στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης των Νοσοκομιακών Γιατρών που έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, λίγες ώρες πριν την αυριανή απεργία των νοσοκομιακών γιατρών της χώρας. Η πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών, Ζωή Χίτου, κάλεσε τους συναδέλφους της να συμμετάσχουν στην απεργία προκειμένου να διεκδικήσουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας και προσλήψεις προσωπικού. Όπως είπε, ο αριθμός των νοσηλευμένων σε όλα τα νοσοκομεία αυξάνεται, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Επικεντρώθηκε επίσης στο έγγραφο που έλαβαν γιατροί της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων από την ΕΚΤ ΥΠΕ για υποχρεωτική παροχή εφημεριών στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγρινίου. Η πρόεδρος Σέινη εξήγησε ότι η κάλυψη 10 εφημεριών το μήνα από γιατρούς διαφόρων νοσοκομείων δεν εξασφαλίζει την ορθή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της ΜΕΘ του Αγρινίου. Όπως γνωρίζετε, τα προβλήματα στην υγεία είναι πολύ μεγάλα. Τα δύο βασικά μας προβλήματα είναι η υποστελέχωση, καθώς και η μη ανανέωση του ιατρικού μισθολογίου. Ως προς την υποστελέχωση, γίνονται συνεχώς το τελευταίο διάστημα και τώρα έχουν ενταθεί περισσότερο μετακινήσεις γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είναι στελεχωμένες οι μονάδες που χρειάζονται και υπολειτουργούν τα υπόλοιπα νοσοκομεία από όπου φεύγουν οι συνάδελφοι. Και πρέπει να γίνουν προσλήψεις προσωπικού για να μπορέσει να καλυφθεί αυτό το πρόβλημα. Όπως έχουμε παραδείγματα μετακινήσεις γιατρών από διάφορες ειδικότητες, καρδιολόγων, παθολόγων, νεφρολόγων, αναισθησιολόγων σε νοσοκομεία της περιφέρειας. Και το τελευταίο παράδειγμα είναι με το εντέλεσθε, που οι γιατροί των μονάδων μας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Νοσοκομείο Χατζικώστα πρέπει να μετακινηθούν στη ΜΕΘ Αγρινίου για να καλύψουν εκεί 10 εφημερίες το μήνα. Που καταλαβαίνετε τι προβλήματα αυτό δημιουργεί. Πρώτον, εκεί στη ΜΕΘ Αγρινίου έφυγε η διευθύντρια που ήταν και δεν ανανεώθηκε η σύμβασή της. Εκεί οι γιατροί χρειάζονται να είναι θεράποντες, όχι εφημερεύοντες, γιατί τα περιστατικά διαρκούν, δεν είναι μίας μέρας, έχουν κάποια χρονιότητα και πρέπει να γνωρίζουν οι γιατροί. Και από την άλλη μεριά αποδυναμώνονται και οι μονάδες εδώ στην περιοχή μας που είναι ήδη φορτισμένες πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να σεβαστούμε το κοινό των ασθενών και στο Αγρίνιο και στα Γιάννενα, σε την Κεμπέρνη για αυτό το θέμα. Οπότε πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Αύριο υπάρχει κινητοποίηση. Υπάρχει απεργία, δική μας απεργία της ΕΕΝΗ μαζί με την ΠΟΕΔΗΝ και 11 η ώρα έχουμε συλλαλητήριο. Κυρία Χιτού, την ίδια ώρα με τα προβλήματα που αναφέρετε, οι πολίτες αντιμετωπίζουν το δικό τους γολγοθό, ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία, και μιλάω βέβαια για όλη τη χώρα, όχι μόνο για τα δικά μας, γιατί η παροχή υπηρεσιών υγείας συνεχώς και υποβαθμίζεται. Δυστυχώς και γίνεται όλο και χειρότερα, και αυτό ταλαιπωρούνται πρωτίστως οι ασθενείς. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του κυρίου Μπάμπη Παπά, που και εκείνος με τη σειρά του κάλεσε τους νοσοκομιακούς γιατρούς να κατέβουν στο δρόμο για να διεκδικήσουν επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του δημόσιου συστήματος υγείας. Εξελίσσεται και το σχέδιο μετατροπής των νοσοκομείων στη λειτουργία σαν επιχειρήσεων. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, ότι από εδώ και πέρα όλο και περισσότερο οι γιατροί θα λειτουργούν υπηρετώντας ένα νοσοκομείο επιχείρηση, που δυσκολεύει την πρόσβαση των ασθενών, που τους κάνει να βάζουν όλο και βαθύτερα το χέρι στη τσέπη τους και που πρόσφατα θα εξελιχθεί, αφού μέχρι το Μάρτιο ολοκληρώνεται η διαδικασία της ισχύως των ενοποιημένων διαγνωστικών πράξεων, των DRGs στα νοσοκομεία, τα οποία υλοποιούνται κατά πέτηση των ασφαλιστικών εταιριών και υποχρεώνουν την κατάσταση να δρομολογηθεί στο όλο και πιο φθηνότερο ευέλικτο ιατρικό και όχι μόνο προσωπικό. Εξελίσσεται ταυτόχρονα και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο η επίθεση, αφού με το νόμο Αγαπηδάκη θα δυσκολέψει η προσβασιμότητα και η επιτυχής αντιμετώπιση των ασθενών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, καλώντας τους γιατρούς που δεν έχουν ολοκληρώσει κάποια ειδικότητα, τους αγροτικούς γιατρούς, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του προσωπικού γιατρού. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα τα συζητήσουμε, αλλά πάνω απ' όλα ζητήματα που θα έχουμε μπροστά μας για πάλι το επόμενο χρονικό διάστημα.